Καλό μεσημέρι φίλες και φίλοι ακροατές. Καλό σας βρίσκουμε και αυτό το μεσημέρι στο ραδιόφωνο της Πυριακής Εκκλησίας, στο ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας. Είναι η εκπομπή «Έχει σημασία», είναι η Κωνσταντίνα Τζίλου στο μικρόφωνο, είναι ο Άγγελος Παπά στη ρύθμιση του ήχου και η Καλομήρα Γαλανού στο τηλεφωνικό κέντρο. Δέχεται τα μηνύματά σας στα 210-41-18-602 και 210-41-18-640. Στην καρδιά του καλοκαιριού βρισκόμαστε φίλες και φίλοι ακροατές. Το καλοκαίρι είναι μια περίοδος που την προσμένουμε όλοι, μικροί και μεγάλοι, διότι σηματοδοτεί την ξεκούραση, την ανεμελιά, την ξεχνιασιά, τη χαλάρωση. Οι καλοκαιρινές διακοπές παρέχουν μέγιστα ωφέλη για την ψυχική και σωματική υγεία κάθε ανθρώπου. Έρευνες ειδικών αναφέρουν ότι η έλλειψη διακοπών καθ' όλη τη διάρκεια του χρόνου αυξάνει τον κίνδυνο εμφάνισης στεφανίας νόσου καθώς και τον κίνδυνο πρόωρου θανάτου. Οι διακοπές χρειάζονται διότι προσφέρουν τη δυνατότητα στο άτομο να μειώσει τα καθημερινά του προβλήματα, το καθημερινό του άγχος, να ανακτήσει ψυχικές και σωματικές δυνάμεις, να αισθανθεί ελεύθερος από τις κοινωνικές προσταγές, να έρθει σε επαφή με το φυσικό περιβάλλον, να επικοινωνήσει με τους δικούς του ανθρώπους, να γνωρίσει την ιστορία, τον πολιτισμό, να επικοινωνήσει με άλλους ανθρώπους σε διάφορα μέρη. Όσον αφορά στα παιδιά, οι καλοκαιρινές αποδράσεις θα βοηθούν να αποφορτιστούν από το επιβαρημένο σχολικό πρόγραμμα, να διασκεδάσουν και να παίξουν, να κολυμπήσουν, να χαλαρώσουν. Οι καλοκαιρινές οικογενειακές διακοπές στη ζωή των παιδιών αποτελούν γλυκές, όμορφες αναμνήσεις, οι οποίες θα τους συντροφεύουν για πάντα. Οι ειδικοί δίνουν ορισμένες συμβουλές, τις οποίες αμέσως τώρα θα σας τις παρουσιάσουμε φίλες και φίλοι ακροατές. Λένε λοιπόν ότι θα είναι καλό να τοποθετήσουμε ρεαλιστικούς και εφικτούς στόχους για τις διακοπές μας, να μην έχουμε υψηλές προσδοκίες και να μην περιμένουμε ανεδαφικά αποτελέσματα. Ενασχόληση λοιπόν θα μας βοηθήσει με νέες δραστηριότητες όπως αθλητικές δραστηριότητες. Επίσης η ενασχόληση με δραστηριότητες από τις οποίες απορρέουν ευχαρίστηση και απόλαυση, κολύμπι, ρακέτες, περπάτημα, διάβασμα ενός καλού βιβλίου, μουσική, είναι πάρα πολύ χρήσιμα. Επίσης πρέπει να προσέξουμε τους προορισμούς σύμφωνα με την οικονομική δυνατότητα που έχουμε, να επιδιώκουμε να έχουμε προσωπικό χρόνο για χαλάρωση, να απομακρύνουμε αρνητικές σκέψεις και άγχος. Κάτι που επίσης θα μας βοηθήσει στις διακοπές μας είναι να αποφύγουμε την συνεχή χρήση ηλεκτρονικών υπολογιστών και κινητών τηλεφώνων, να αποσυνδέσουμε τις σκέψεις από το εργασιακό περιβάλλον μας, να επιδιώξουμε να έχουμε ποιοτική επικοινωνία με τα υπόλοιπα μέλη της οικογένειας, τα συγγενικά και φιλικά μας πρόσωπα. Και σε περίπτωση οικογενειακών διακοπών, οι γονείς θα πρέπει να επινοήσουν δημιουργικές απασχολήσεις για τα παιδιά, προκειμένου να παρακινήσουν τη φαντασία, την έκφραση των συναισθημάτων τους, παραδείγματος χάρη, παιχνίδια στην παραλία, στην άμμο, ζωγραφική και άλλα. Επίσης, οι γονείς δεν θα πρέπει να πιέζουν τα παιδιά τους να ασχοληθούν με δραστηριότητες από τις οποίες δεν λαμβάνουν ευχαρίστηση και απόλαυση, όπως η μελέτη σχολικών μαθημάτων, για να κάνουν δίθεν μια καλή επανάληψη. Η παρέκκληση από το καθιερωμένο αυστηρό πρόγραμμα, παραδείγματος χάρη συγκεκριμένη ώρα ύπνου, φαγητού, δραστηριοτήτων, θα προσφέρει στα παιδιά μια αίσθηση ελευθερίας, η οποία είναι απαραίτητη για τις καλοκαιρινές τους διακοπές. Όπως είπαμε φίλες και φίλοι ακροατές, και είναι γνωστό σε όλους μας, το καλοκαίρι εποχή ξεκούρασης, ανεμελιάς και ευκαιρίες για επαφή με τη φύση, το περιβάλλον. Υπάρχουν ωστόσο πολλές δερματολογικές παθήσεις που εμφανίζουν έξαρση κατά τη διάρκεια των καλοκαιρινών μηνών. Ο ήλιος είναι ένα από τα μεγαλύτερα καλά που υπάρχουν σε αυτόν τον κόσμο, είναι ο υπεργέτης μας, μας προσφέρει πάρα πολλά, όμως είναι αιτία για διάφορες δερματολογικές παθήσεις και θα πρέπει να τις προσέξουμε. Το γνωστό μας έγκαυμα. Είναι γνωστό σε όλους ότι η υπερβολική έκθεση στον ήλιο προκαλεί έγκαυμα στο ανθρώπινο δέρμα. Η σοβαρότητα του εγκαύματος είναι συνάρτηση πολλών παραμέτρων, όπως ο τύπος του δέρματος, αν είμαστε δηλαδή ανοιχτόχρωμοι ή αν είμαστε πιο σκουρόχρωμοι,
Η διάρκεια της έκθεσης, η ώρα της ημέρας, η εποχή, το υψόμετρο, η αντανάκλαση, προστασία με αντιλιακά ή με το σωστό ρουχισμό. Το ηλιακό έγκαυμα οφείλεται στη δράση της UVA αλλά και κυρίως της UVB ακτινοβολίας, που είναι η κύρια ακτινοβολία και ευθύνεται για την πρόκληση του εγκάφματος. Τα περισσότερα αντιλιακά ή ακόμα αν εφαρμόζονται σωστά δεν προσφέρουν εξίσου αποτελεσματική προστασία για τη UVA όσο για τη UVB ακτινοβολία, με αποτέλεσμα το έγκαυμα να προκαλείται παρά τη χρήση αντιλιακού λόγω της υπερβολικής UVA. Η αντιμετώπιση του ηλιακού εγκάβματος, κοκκινίλες, απολέπιση του δέρματος, πρίξιμο, συνίσταται στην παραμονή σε δροσερό περιβάλλον, ελαφρά ρούχα και απόλυτη αποφυγή έκθεση στον ήλιο, λήψη άφθονων υγρών και αναλγητικών όπως ινδομεθακίνη. Ως τοπική φροντίδα συνιστάται από τους ειδικούς για μεγάλες επιφάνειες και επάλυψη με σκευάσματα, μείγματα που περιέχουν κορτιζόν για την αντιμετώπιση της φλεγμονής και εντατική ενυδάτωση με μαλακτικά. Σε μικρή έκταση μπορεί να εφαρμοστούν απευθείας κορτιζονούχες κρέμας ή αλυφές. Εάν υπάρχουν φυσαλίδες, συνιστάται ήπια αντισηψία και αν διανυχθούν, εφαρμογή τοπικών αντιβιωτικών αλυφών. Εξυπακούεται ότι δεν θα πρέπει να γίνει περαιτέρω έκθεση στον ήλιο για αρκετές ημέρες. Ο ήλιος επιδεινώνει πολλές προϋπάρχουσες δερματοπάθειες, είτε λόγω ανοσοκαταστολής τοπικά είτε μέσω άλλων μηχανισμών. Ο επιχείλιος έρπιτας υποτροπιάζει έπειτα από πολύ ωραία έκθεση στον ήλιο, οι πορφυρίες, δερματομοιοσίτιδα, η φυλώδης πέμφυγα ή πελάγρα και διάφορες άλλες νόσοι, η ροδόχρωση ακμή, επιδεινώνονται με τον ήλιο. Η λεύκη επίσης είναι ένα νόσημα που επίσης απαιτεί ισχυρή αντιλιακή προστασία των περιοχών που πάσχουν, καθώς μη έχοντας μελανίνη καίγονται αμέσως. Ειδικά για την καλοκαιρινή περίοδο, οι ασθενείς με ακμή πρέπει να έχουν υπόψη τους τα εξής. Ο ήλιος και το θαλασσινό νερό βοηθούν τις περισσότερες φορές στην ακμή, αλλά η έκθεση στον ήλιο πρέπει να γίνεται με μέτρο, διότι η υπερβολική έκθεση μπορεί να την επιδεινώσει. Η επιλογή επίσης του αντιλιακού είναι σημαντική, διότι πολλά αντιλιακά που δεν είναι σχεδιασμένα για το ακνεϊκό ή λιπαρό δέρμα μπορεί να επιδεινώσουν ή και να προκαλέσουν προβλήματα. Το ίδιο ισχύει και για τα αντιλιακό ασώματος, καθώς όσοι έχουν λιπαρό δέρμα καλό θα είναι να αποφεύγουν τα αντιλιακά με τη μορφή λαδιού για το σώμα. Για να δούμε τώρα, φίλες και φίλοι ακροατές, τι λένε οι ειδικοί όταν κάνουμε ηλιοθεραπεία, τι πρέπει να προσέχουμε. Δεν πρέπει λοιπόν να εκτιθέμεθα στον ήλιο αν δεν φοράμε καπέλο, γυαλιά και αντιλιακό. Να προσέχουμε το αντιλιακό που αγοράζουμε να έχει τον απαραίτητο δείκτη SPF, που είναι ο δείκτης αντιλιακής προστασίας ενάντια στα εγκάβματα που προκαλούνται κυρίως από τις ακτίνες UVB, καθώς και για το δείκτη PPD που είναι δείκτης προστασίας ενάντια στις ακτίνες UVA. Τα αντιλιακά προϊόντα θα πρέπει να ξέρουμε ότι είναι άχρηστα εάν δεν χρησιμοποιούνται σωστά. Θα πρέπει να εφαρμόζουμε το αντιλιακό μας 15 με 30 λεπτά πριν βγούμε έξω σε κάθε σημείο του σώματος που εκτίθεται στον ήλιο. Θα πρέπει να δίνουμε ιδιαίτερη προσοχή στις ευαίσθητες περιοχές, τις οποίες συνήθως ξεχνάμε. Τα αυτιά, τη μύτη, τα χείλη, τα πέλματα και τις παλάμες, το κάτω μέρος του λαιμού και για τους άνδρες, το κεφάλι στα φαλακρά άτομα, τους αγκώνες και τις περιοχές των πελμάτων. Να χρησιμοποιούμε τα αντιλιακά μας κάθε 2 ώρες για όσο εκτιθέμεθα στον ήλιο, ακόμα και στο τέλος της ημέρας. Το κολύμπι, ο αέρας και η υπερβολική εφίδρωση αφαιρούν την κρέμα πιο γρήγορα από το δέρμα. Γι' αυτό και στην περίπτωση αυτή θα πρέπει να χρησιμοποιούμε το αντιλιακό μας πιο συχνά. Στην παραλία πρέπει να αποφεύγουμε την έκθεση στον ήλιο μεταξύ 11 η ώρα το πρωί και 4 το μεσημέρι, γιατί τότε οι ακτίνες του ηλίου είναι πολύ πιο επικίνδυνες, γιατί είναι κάθετες. Ακόμα και αν μαυρίζουμε εύκολα, πρέπει να χρησιμοποιούμε αντιλιακό με μικρό δείκτη προστασίας έστω. Ιδιαίτερη προσοχή πρέπει να δίνουμε όταν υπάρχουν παιδιά στην οικογένειά μας ή στην παρέα μας. Ποτέ λοιπόν να μην αφήνουμε το παιδί μας χωρίς επίβλεψη μέσα ή κοντά στο νερό, να παίζουμε μαζί με το παιδί στα ρηχά μέχρι να εξοικειωθεί με το νερό, να μην το αναγκάζουμε να μπει στο νερό εάν φοβάται,
να του επισημαίνουμε συνεχώς τους πιθανούς κινδύνους, να χρησιμοποιούμε σωσίβιο ή άλλη συσκευασία επίπλευσης αν το παιδί δεν ξέρει καλό κολύμπι, να ξέρουμε ότι κανένα σωστικό μέσο δεν υποκαθιστά τη συνεχή επίβλεψη από τους γονείς, να μην χρησιμοποιούμε συσκευές επίπλευσης, μπρατσάκια, φουσκωτές, κουλούρες ως υποκατάστατα της επίβλεψης. Να φροντίζουμε να μάθει το παιδί μας κολύμβηση όσο το δυνατόν νωρίτερα, συνήθως μετά τα 4 πρώτα χρόνια της ζωής του, από έμπειρους εκπαιδευτές. Είναι προτιμότερο να συμμετέχουμε και εμείς μαζί τους στα μαθήματα κολύμβησης. Μην θεωρούμε ποτέ ότι το παιδί μας είναι απρόσβλητο από πνιγμό και ας ξέρει καλή κολύμβηση. Τα μικρά παιδιά, ειδικά κάτω των 6 ετών, πρέπει να παρακολουθούνται στενά από ενήλικα άτομα όσο κολυμπάνε. Να διδάσκουμε στο παιδί μας ότι δεν πρέπει ποτέ να κολυμπά μόνο του. Οδηγίες τώρα για τα νεογέννητα και τα μικρά παιδιά. Τα νεογέννητα πρέπει να είναι ντυμένα όσο γίνεται πιο ελαφρά. Να φροντίζουμε ώστε τα νεογέννητα και τα μικρά παιδιά να πίνουν εκτός από γάλα, νερό, χαμομήλι ή κάποιο άλλο αφέψιμα. Η διατροφή των μικρών παιδιών πρέπει να είναι πλούσια σε φρούτα και λαχανικά με όσο το δυνατόν λιγότερο λιπαρά. Τα παιδιά κάτω των 2 ετών δεν πρέπει να εκτίθεται καθόλου στον ήλιο. Τα μεγαλύτερα πρέπει να παραμένουν όσο γίνεται λιγότερη ώρα στον ήλιο και να φορούν πάντα καπέλο. Σε περίπτωση καύσωνα τώρα, τι πρέπει να κάνουμε? Να προσπαθούμε να παραμένουμε σε μέρη δροσερά ή κλιματιζόμενα κατά τη διάρκεια του καύσωνα. Αποφεύγουμε τους χώρους με συνωστισμό και τις άσκοπες μετακινήσεις κάτω από τον καυτό ήλιο. Αποφεύγουμε τη βαριά σωματική εργασία και την άσκηση σε χώρους με υψηλή θερμοκρασία ή κάτω από τον ήλιο. Να φοράμε δροσερά και ανοιχτόχρωμα ρούχα από φυσικά υλικά ώστε το σώμα να αναπνέει. Να φοράμε πάντα καπέλο. Να τρώμε ελαφρά και μικρά γεύματα με λίγα λιπαρά, πλούσια σε φρούτα και λαχανικά. Πίνουμε άφθονο νερό και αποφεύγουμε τα ενοπνευματώδη. Κάνουμε πολλά δροσερά ντους κατά τη διάρκεια της ημέρας. Συμβουλευόμαστε το γιατρό μας σε περίπτωση που πάσχουμε από κάποιο χρόνιο νόσημα. Ακολουθούμε κάποια φαρμακευτική αγωγή. Ακολουθούμε όλες τις αγωγές και όλες τις οδηγίες που μας ορίζει ο γιατρός. Ίσως χρειαστεί τροποποίηση της δοσολογίας των φαρμάκων, επειδή κάποια από αυτά αυξάνουν τη θερμοκρασία του σώματος. Αποφεύγουμε τα πολύ ωραία ταξίδια, ειδικά με μέσα που δεν κλιματίζονται, κατά τη διάρκεια της μεγάλης ζέστης. Πρέπει τώρα να προσέχουμε, φίλες και φίλοι ακροατές, όταν κάνουμε μπάνιο. Το κολύμπι πρέπει να περιορίζεται χρονικά ώστε να μην υπερεκτιμώνται οι αντοχές των ανθρώπων, κυρίως των μικρών παιδιών, και βέβαια να μην εξαντλούνται οι δυνάμεις τους. Άτομα με σοβαρά προβλήματα υγείας θα πρέπει να αποφεύγουν την κολύμβηση, εκτός αν έχουν συμβολευτεί το θεράποντα γιατρό τους πρόσφατα για το θέμα αυτό και τους έχει επιτρέψει. Πρέπει να αποφεύγεται η κολύμβηση σε μεγάλη απόσταση από την ακτή, σε ακτές χωρίς αλληλουόμενους, σε κακές καιρικές συνθήκες ή σε συνθήκες μειωμένης ορατότητας, βράδυ, ομίχλη, βροχή. Η ιδιαίτερη προσοχή χρειάζεται σε άγνωστα, παγωμένα, θολά νερά, τα οποία πρέπει να αποφεύγονται ακόμη και από έμπειρους κολυμβητές. Εάν υπάρχει δυνατότητα, καλό θα είναι να προτιμούν όσοι θέλουν να κάνουν μπάνιο τις οργανωμένες ακτές με διαρκή παρουσία νευαγοσώστη. Η χρήση καταδυτικού εξοπλισμού πρέπει να γίνεται μόνο από άτομα με την κατάλληλη εκπαίδευση και πριν από τη χρήση του να προηγείται εκτενής έλεγχος όλου του υλικού για επιβεβαίωση της αρτιότητάς του. Οι βουτιές χωρίς καταδυτικά μέσα πρέπει να περιορίζονται μόνο σε καθαρά και οικεία στα άτομα νερά, χωρίς ρεύματα και με μικρό αλλά επαρκές βάθος. Ποτέ δεν πρέπει να προηγείται άμεσα το γεύμα της κολύμβησης, έστω και ελαφρύ. Το γεύμα πρέπει να πραγματοποιηθεί ώρες πριν για να έχει προχωρήσει η διαδικασία της πέψης. Εάν καταναλωθεί τροφή κατά την παραμονή στην ακτή, το άτομο απαγορεύεται ρητά να ξαναμπεί στη θάλασσα έστω και για λίγο. Ο ίδιος περιορισμός ισχύει και για την κατανάλωση αλκοόλ. Σε περίπτωση που το άτομο αισθάνεται δυσφορία, κόπωση, τάση για εμετό, έχει δέκατα, νιώθει καταβολή, καλό θα είναι να αποφύγει την κολύμβηση εκείνη την ημέρα για να εξομαλυνθεί η κατάσταση της υγείας του. Εάν τα ενοχλήματα επιμένουν, θα πρέπει να αναζητηθεί
η βοήθεια του γιατρού. Εάν αντίθετα τα ενοχλήματα προκύψουν μετά την είσοδο στο νερό, το άτομο θα πρέπει να κινηθεί άμεσα προς την ακτή, χωρίς ωστόσο αγχώδεις κινήσεις που μπορεί να οδηγήσουν σε πρόσκαιρους μυϊκούς σπασμούς, όπως κράμπες. Εάν το άτομο αισθάνεται απειλή πνιγμού, πρέπει να διατηρήσει με κάθε τρόπο την ψυχραιμία του και χωρίς να εξαντληθεί σε βίαιες κινήσεις, να καλέσει άμεσα βοήθεια τόσο λεκτικά όσο και υποβοηθητικά με τη χρήση των χεριών του. Όταν δούμε άτομο να ζητά βοήθεια στη θάλασσα, επεμβαίνουμε μόνο αν είμαστε απόλυτα βέβαιοι ότι μπορούμε με ασφάλεια να προσεγγίσουμε το σημείο όπου βρίσκεται και ότι γνωρίζουμε πώς να μεταφερθούμε και εμείς και το άτομο προς την ακτή. Σε αντίθετη περίπτωση δεν παρεμβαίνουμε ήδη, αλλά αντίθετα καλούμε σε βοήθεια κάποιον καταλληλότερο από εμάς, συνήθως βέβαια τον αβαγοσώστη. Ο καθένας οφείλει να γνωρίζει τις δυνατότητές του και να μην τις δοκιμάζει αδικαιολόγητα, θέτοντας σε κίνδυνο τον εαυτό του αλλά και κάποιους άλλους. Να έχουμε μαζί μας την παραλία, στο αυτοκίνητο, στη βάρκα, το κουτί των πρώτων βοηθειών. Συντονισμένοι πάντοτε στο ραδιόφωνο της Πυραϊκής Εκκλησίας, φίλες και φίλοι ακροατές, ακούτε την εκπομπή «Έχει σημασία» με την Κωνσταντίνα Τζίλου στο μικρόφωνο, τον Άγγελο Παπά στη ρύθμιση του ήχου και την Καλομήρα Γαλανού να δέχετε τα τηλεφωνήματά σας στα 210-41-18-602 και 210-41-18-640. Καλοκαίρι, φίλες και φίλοι ακροατές, περίοδος ξερνιασιάς, χαλάρωσης, ξεκούρασης. Πρέπει όμως να προσέχουμε και κάποια πράγματα ώστε να μην έχουμε προβλήματα και περιπέτειες. Οι ειδικοί λοιπόν μας δίνουν συμβουλές, τις οποίες τις διαβάζουμε σήμερα, τις γνωστοποιούμε για να προσέχουμε όλοι. Για να δούμε λοιπόν κάποια συγκεκριμένα πράγματα που πρέπει να προσέχουν συγκεκριμένες ομάδες πληθυσμού. Να δούμε λοιπόν αν κάποιος είναι καρδιοπαθής, τι πρέπει να προσέχει. Θα πρέπει λοιπόν να αποφεύγει τον ήλιο κατά τις ώρες υψηλής ακτινοβολίας 11 με 4, αυτό βέβαια ισχύει για όλους. Να αποφεύγει τη βαριά σωματική εργασία και την υπερβολική άθληση. Να αποφεύγει τα πολύωρα ταξίδια. Να καταναλώνει άφθονα υγρά έως 1,5 με 2 λίτρα την ημέρα. Να αποφεύγει τα μεγάλα γεύματα. Να περιορίσει τα υνοπνευματώδη. Εάν η εφίδρωση είναι μεγάλη, να προσθέτει αλάτι σε μικρές ποσότητες στη διατροφή του για να εξισορροπηθεί απώλεια ηλεκτρολιτών. Να καταναλώνει άφθονα φρούτα και λαχανικά. Κατά τη διάρκεια της ημέρας να κάνει αρκετά ντους με χλιαρό νερό. Να συμβουλευτεί το γιατρό του για το πώς θα πρέπει να παίρνει τα φάρμακά του και γενικά να ακολουθεί όλες τις οδηγίες του γιατρού και του φαρμακοποιού. Το ταξίδι επίσης με αεροπλάνο θα πρέπει να ξέρει, άλλο μέσο απαγορεύεται στους ασθενείς με πρόσφατο όξι, έμφραγμα του μυοκαρδίου, ασταθή συθάγχη, έπειτα από επέμβαση bypass ή απορρίθμιση καρδιακής ανεπάρκειας. Γενικά όσοι έχουν μόνιμους βηματοδότες καρδιακούς μπορούν να ταξιδέψουν με αεροπλάνο, όμως κάποια είδη βηματοδοτών και εμφυτεύσιμων απεινιδωτών απορριθμίζονται από τα συστήματα ασφαλείας του αεροδρομίου. Καλό είναι οι ασθενείς να έχουν μαζί τους την ταυτότητα του βηματοδότη. Κάθε καρδιοπαθής πρέπει οπωσδήποτε να έχει όλα τα απαραίτητα φάρμακα που χρειάζεται μαζί του, το όνομα και τα τηλέφωνα του γιατρού του και τις απαραίτητες πληροφορίες για την πάθηση και ό,τι χρειάζεται για τα φάρμακα και την περίθαλψή του. Σε μεγάλο υψόμετρο υπάρχει μείωση του οξυγόνου και μείωση της ατμοσφαιρικής πίεσης. Η μείωση της ατμοσφαιρικής πίεσης αυξάνει την αρτηριακή πίεση και η μείωση του οξυγόνου αναγκάζει τον οργανισμό να κάνει συχνότερες, βαθύτερες αναπνοές με αύξηση της καρδιακής συχνότητας. Εάν το υψόμετρο είναι μεγαλύτερο από 2.500 μέτρα, μπορεί να προκληθεί πονοκέφαλος, ζάλη, ταχυπαλμία, πνευμονικό ίδρυμα, συνεπώς καλό είναι οι ασθενείς με καρδιακή ανεπάρκεια να αποφεύγουν τα μεγάλα υψόμετρα. Αν έχουμε λοιπόν ασθενείς στην οικογένειά μας τώρα με άνοια, τι πρέπει να κάνουμε? Όπως όλοι οι ηλικιωμένοι, έτσι και οι ανοϊκοί ασθενείς ανήκουν στις ομάδες υψηλού κινδύνου, καθώς δεν έχουν τις αντιστάσεις των υπολείπων ανθρώπων στις υψηλές θερμοκρασίες. Ιδιαίτερα οι ανοϊκοί ασθενείς
Η έκθεσή τους σε υψηλές θερμοκρασίες χωρίς τις απαραίτητες προφυλάξεις μπορεί να προκαλέσει επιδείνωση των συμπτωμάτων της ασθένειας, δηλαδή επιπλέον σύγχυση, διαταραχή, προσανατολισμού στο χώρο και το χρόνο, έντονη ανησυχία ή απάθεια. Για τους παραπάνω λόγους, οι φροντιστές θα πρέπει να είναι εξαιρετικά παρατηρητικοί και προσεκτικοί, αφού οι ασθενείς τους τις περισσότερες φορές δεν είναι σε θέση να εκφράσουν τη δυσφορία που αισθάνονται. Ο ανοϊκός ασθενής εξαιτίας της έκπτωσης των νοητικών του λειτουργιών πολύ συχνά ξεχνά να πιει νερό ή δεν έχει την ικανότητα να επικοινωνήσει όταν διψάει. Μην του δίνετε απλά ένα ποτήρι νερό, υπάρχει περίπτωση να το ξεχάσει. Καθίστε μαζί του και μιλήστε του ευγενικά, ενθαρρύνοντάς του να πίνει μικρές γουλιές. Μπορείτε να έχετε κι εσείς ένα ποτήρι με νερό. Εάν σας δει να πίνετε, μπορεί να θαρρυθεί και να αντιγράψει. Στις ημέρες του καύσωνα να περιοριζόμαστε στο νερό και στους φυσικούς χυμούς. Να αποφεύγουμε να δίνουμε στον ασθενή πνευματόδια, αναψυκτικά και καφέ. Να φροντίζουμε τις ημέρες του καύσωνα να διατηρούμε το χώρο του ασθενούς δροσερό βάζοντας κλιματιστικό. Εναλλεκτικά μπορούμε να βάλουμε και τον ανεμιστήρα. Να φροντίσουμε για την ένδυσή του φορώντας του ελαφρά και άνετα ανοιχτόχρωμα βαμβακερά ρούχα. Αν βγει έξω θα πρέπει να έχει το καπέλο του. Για τη διατροφή του να προτιμούμε τα μικρά σε ποσότητα και ελαφρά γεύματα, φρούτα, λαχανικά, αποφεύγοντας τις λιπαρές τροφές. Αν κάποιος τώρα έχει άσθμα, το καλοκαίρι πρέπει με τις αντίξωες συνθήκες που υπάρχουν να προσέχουν ιδιαίτερα και αυτοί οι ασθενείς. Είναι σημαντικό λοιπόν και οι ασθενείς με άσθμα να μιλήσουν με τον γιατρό τους πριν ταξιδέψουν, να έχουν μαζί τους τα φάρμακά τους, ακόμα και όταν είναι εντελώς καλά σε περίοδο ύφεσης της ασθένειάς τους. Ασθενείς με αναπνευστική ανεπάρκεια χρειάζονται οξυγονοθεραπεία κατά τη διάρκεια αεροπορικών ταξιδιών, ακόμα περισσότερο για μακρινές πτήσεις. Η διατροφή θα πρέπει να είναι πλούσια σε αντιοξειδωτικά, δηλαδή φρούτα και ξηρούς καρπούς, ωμέγα 3 λιπαρά, ψάρια, θαλασσινά, σόγια και λαχανικά με φύλλα και μαγνήσιο, όσπρια, δημητριακά, καρότα, σπανάκι, θαλασσινά. Αν υπάρχουν έντονα αναπνευστικά προβλήματα αντίθετα, αποφεύγουμε τα ανθρακούχα ποτά, τα όσπρια και πολλά λαχανικά που διατείνουν την κοιλιά και δυσκολεύουν την αναπνοή. Εάν τώρα μας τσιμπήσει τσούχτρα, πρέπει να ενεργήσουμε ως εξής. Καταρχάς προσπαθούμε να απομακρύνουμε τα τυχόν κολλημένα στο δέρμα του παθόντος πλοκάμια, όχι με γυμνά όμως χέρια, γιατί θα κολλήσουν στα δικά μας χέρια, προκαλώντας ερεθισμό. Ένας εύκολος τρόπος είναι να χρησιμοποιήσουμε στεγνή άμμο για να σκουπίσουμε τα υπολείμματα της τσούχτρας από το δέρμα. Καλό είναι να τοποθετήσουμε στην περιοχή πάγο ή κρύες κομπρέσες. Επίσης, να βάλουμε κάποια κορτιζονούχο κρέμα, η οποία θα ανακουφίσει από το τσούξιμο και τη φαγούρα. Εάν τα συμπτώματα επιμένουν, θα πρέπει βέβαια να πάμε σε γιατρό. Το τσίμπημα των εντόμων τώρα. Κουνούπια, μύγες, φύκες, μέλισσες, αλλά και τσούχτρες, σκορπιοί και φίδια κάνουν την εμφάνισή τους πολύ συχνά το καλοκαίρι με οδυνηρές, για τους περισσότερους από εμάς συνέπειες. Για να δούμε λοιπόν τι πρέπει να κάνουμε. Να αποφεύγουμε να φοράμε πέδιλα ή να περπατάμε ξυπόλυτη στο γρασίδι. Ποτέ μην προσπαθήσουμε να χτυπήσουμε ένα έντομο που πετάει. Εάν χρειαστεί, διώξε το απαλά ή να περιμένουμε υπομενετικά να φύγει. Μην πίνουμε από ανοιχτά κουτάκια αναψυκτικών. Τα έντομα που έχουν κεντρή ελκύονται από το γλυκό υγρό και μπαίνουν μέσα. Όταν τρώμε στην ύπαιθρο, προσπαθούμε να έχουμε την τροφή συνεχώς καλυμμένη. Να αποφεύγουμε αρώματα, σπρέι μαλλιών, κολόνιες και αποσμητικά σώματος με γλυκό άρωμα. Αποφεύγουμε ρούχα με έντονα χρώματα, είμαστε προσεκτικοί όταν εργαζόμαστε στην αυλή ή στον κήπο, οδηγούμε με τα παράθυρα του αυτοκινήτου κλειστά, οι σίτες στις πόρτες και τα παράθυρα να διατηρούνται σε καλή κατάσταση και τα σχετικά φάρμακα που έχουμε πάρει με συνταγή γιατρού πρέπει να είναι σε μέρος που να τα βρίσκουμε εύκολα και σε περίπτωση τσιμπήματος ακολουθούμε τις σχετικές οδηγίες. Δεν παραλείπουμε τέλος, φίλες και φίλοι ακροατές, να προσέχουμε να διαλέγουμε σωστά γυαλιά ηλίου, να είναι απορροφητικά στην ηλιακή ακτινοβολία,
τόσο ακριβώς όσο χρειάζεται, όσο και στα μήκη κύματος που χρειάζεται, ώστε η περατότητα της ακτινοβολίας να είναι ικανή να παρέχει διαφάνεια. Να είναι με υλικά που χρησιμοποιούνται στους σκελετούς γυαλιών ηλίου, θα πρέπει να μην προκαλούν ερεθισμούς στο δέρμα, αλλεργίες και γενικά να είναι συμβατά με το ανθρώπινο δέρμα. Να θυμόμαστε πάντοτε ότι τα φρούτα του καλοκαιριού είναι δροσιστικά με πολύ νερό και θρεπτικές αξίες. Το καρπούζι, το πεπόνι, το κεράσι, τα ροδάκινα, το σταφύλι, το νεκταρίνι είναι υπέροχα, είναι ένα όνειρο των καλοκαιρινών μας διακοπών. Θα πρέπει λοιπόν να καταναλώνουμε αρκετά από αυτά για να έχουμε και βιταμίνες και ωραία γεύση και να διατηρούμε τον οργανισμό μας σε ευεξία. Να σας ευχηθούμε λοιπόν καλό υπόλοιπο του καλοκαιριού, φίλες και φίλοι ακροατές, με υγεία πάντα και καλή διάθεση, ο Θεός πάντοτε μαζί μας, και θα τα πούμε και πάλι την ερχόμενη εβδομάδα. Να ευχαριστήσουμε τον Άγγελο Παπά για τη ρυθμίση του ήχου και την Καλομήρα Γαλανού που παραμένει στο τηλεφωνικό μας κέντρο και δέχετε τα μηνύματά σας στα 210-41-18-602 και 210-41-18-640. Να είστε πάντοτε καλά. Χαίρετε. Έχει σημασία. Επιμέλεια παρουσίαση Κωνσταντίνα Τζίνη.